centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στους ακροατές. Τι κάνετε? Είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά, εύχομαι και το ίδιο σε όλους. Και εσάς σας πιάνει λίγο το θέμα, λέω αμυγός τοπικιστικά στην Κορισσό. Πάμε και προς Κορισσό, εκεί στα μέρη μας, στο χωριό, στα σύνορά μας. Στα σύνορα, έτσι. Παλιά μαλώναμε για τα σύνορά μας, σήμερα θα αγαπήσουμε για τους κοινούς εχθρούς μας. Πώς πρέπει να τους βλέπουμε? Δεν μ' αρέσει ο όρος εχθρός. Και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει όμως και να με ρωτάνε από πριν για κάποια πράγματα που αφορούν το σπίτι μου. Σαφώς, αυτό ακριβώς και εμείς φωνάξαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος την προηγούμενη Τρίτη, διότι μας είπε σαν 7 θέματα, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ενιαίο, αν μπορούμε να το δούμε. 7 θέματα, δηλαδή 7 φωτοβολταϊκά πάρκα των 15 περίπου μεγαβάτ το καθένα, δηλαδή στο σύνολο 100. Κοσταράζει 1 έως κοσταράζει 7. Φοβερά πράγματα. 7, φοβερά πράγματα. 105 μεγαβάτ σε μια περιοχή 3.600 στρεμάτων. Στην πλαγιά όπου ουσιαστικά έχει μάτει όλη η Καστοριά. Φυσικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε και σαν τοπίο θα ήταν ένας τεράστιος καθρέφτης στα μάτια όλων. Πίστευτο. Και θα, ναι, μια τέτοια κατάσταση βέβαια δεν είναι ότι πρέπει να τη βλέπουμε ως εχθρό. Δεν είμαστε, όπως έχω τονίσει και όλα, αντίθετοι στις νέες τεχνολογίες. Μα δεν ξέρουμε και ποιο είναι, γερμανική εταιρεία, αλλά δεν ξέρουμε ούτε πώς τον λένε αυτόν που την έχει, ούτε τι είναι αυτός, ούτε τι προθέσεις έχει, ούτε ήρθε να μας βρει, ούτε πρόκειται να μας βρει. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχει σημασία η εταιρεία. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε αν μας φταίει μια εταιρεία ή όχι. Προσέξτε, υπόθηκε χθες πάντως στο Κοσταράζ τη Λαϊκή Συνέλευση. Επειδή είναι γερμανικών συμφερόντων εταιρεία, γερμανική εταιρεία. Ξέρετε, το Κοσταράζ είναι μαρτυρική κοινότητα. Οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό, το παλιό Κοσταράζ, 2 φορές. Έβγαλαν κόσμο να εκτελέσουν στην τρανή τη Στράτο, όπως λέμε εμείς, εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι για το χωριό συναισθηματικά και συνειρμικά ότι είναι γερμανική εταιρεία λέει πολλά. Είναι αυτό σαν μια λεπτομέρεια βέβαια, που δεν αφορά πολλούς. Ομολογώ δεν την είχα σκεφτεί. Μάλιστα. Αλλά είναι μια διάσταση και αυτή που μπορεί κάποιος δει αυτό το ζήτημα. Εγώ τώρα θα σας μιλήσω καθαρά από άποψη περιφέρειας πώς τέτοιες περιπτώσεις τις αντιμετωπίζουμε πλέον. Έχουμε βάλει έτσι, ως πολιτική αρχή, έχουμε βάλει κάποιους στόχους, κάποιους άξονες, βάσει των οποίων πρέπει δηλαδή να κινηθούμε και να οριοθετήσουμε όλες αυτές τις μεγάλες επενδύσεις. Γιατί αυτή είναι μία από αρκετές που έρχονται. Όχι μόνο στην Καστοριά. Ναι, αυτό έλεγα νωρίτερα. Πολλοί μας αγάπησαν, κυρία Κυριακή. Μας αγαπάνε πάρα πολύ. Τι είναι πολύ, αυτό το πράγμα, τι λατρεία είναι αυτή στο νόμο μας. Να έδιναν και καμιά θέση εργασίας, θα είχαμε σωθεί. Θα είχαμε σωθεί. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση σας είπα, δεν είμαστε αντίθετοι στις νέες τεχνολογίες, αλλά σίγουρα αντίθετοι όταν αυτές γίνονται ερήμην της τοπικής και χωρίς κανένα αντισταθμιστικό και για αποκλεισμού. Αυτό είναι το, σε δύο λέξεις είναι όλο το νόημα, ας πούμε. Αυτό που ενδιαφέρει είναι όντως τα αντισταθμιστικά, αλλά προτού όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν προσβάλλουν το περιβάλλον και δεν φύγουν τις δικές μας παραγωγικές δραστηριότητες καταρχήν. Και μετά μπορούμε να συζητήσουμε εφόσον όλα αυτά... Δώσε λοιπόν δωρεάν ρεύμα σε όλο τον οικισμό και έλα να το συζητήσουμε. Να πούμε την άποψή σου και την άποψή μας. Αυτό μπορεί να έχει υποθεί, αλλά θα πρέπει... Αλλά τσαμπουκά έρχομαι και δεν καταλαβαίνω κανέναν, δεν μας αρέσει. Ναι, αυτό ορίζει η νομοθεσία αυτή τη στιγμή. Δεν ορίζει κάτι διαφορετικό το οποίο θα πρέπει να γίνεται με συμφωνία. Παρόλα αυτά, αυτό που λέμε σαν περιφέρεια δεν μπορεί αυτό να γίνεται αλόγιστα. Θα πρέπει να γίνει μια σχετική χωροθέτηση και να συζητήσουμε πώς αυτά θα υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ μας. Δηλαδή θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα εδάφη μας, ωραία. Εφόσον δεν φύγονται αυτά, όπως σας είπα πιο πριν, να συζητήσουμε πώς αυτό είναι και για τους δύο συμφέρον. Έτσι. Γενικότερα, σαν περιφέρεια μιλάμε τώρα. Ναι. Και για Καστοριά και για τον οικισμό Κοσταραζίου και όχι μόνο. Γιατί δεν είναι μόνο οι εκτάσεις που είναι γύρω από τον οικισμό, σας είπα. Είναι κάτι το οποίο θα είναι
και σε όλη την Καστοριά. Θα μπορεί να προσβάλλει το τουριστικό προϊόν της Καστοριάς γενικότερα. Ναι. Μπορεί να δημιουργεί προβλήματα φυσικά και στο αεροδρόμιο. Μπορεί, το οποίο βέβαια δεν είμαστε εμείς. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο νερό του οικισμού. Και στο νερό έχει ακούσει. Βεβαίως κάποια πράγματα δεν έχουν μελετήσει επιστημονικά. Αυτό είναι αλήθεια. Και κάτι το οποίο το συζητήσαμε και με τον Περιφερειάρχη και θα δούμε πώς αυτό ενδεχομένως το προκαλέσουμε. Θα δούμε και αυτό. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ζητάμε και αντισταθμιστικά σε κάθε επένδυση. Δεν μιλάμε μόνο για το Κωνσταράκι, ναι, 1 έως 7. Γενικότερα, ότι θα πρέπει να δούμε πώς αυτά θα δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι, ή, αν δεν δημιουργείται θέσεις εργασίας, την ενεργειακή κοινότητα που θα σχηματίζουμε αυτή τη στιγμή με τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, να παρέχεται ένα ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας, ώστε αυτή να διαχειρίζεται προς όφελος των πολιτών. Πολλοί μένουν εδώ με τα μηνύματα, τους βλέπω και στην αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Δεν ξέρω αν θα είναι γενικότερα στο νομό, αλλά στο μικροκλίμα της περιοχής είναι βέβαιο και αποδεδειγμένο ότι θα το επηρεάσει. Είναι κάτι το οποίο το συζήτησα και δυστυχώς δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, πάνω στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε. Όχι ότι δεν μπορεί να υφίσταται. Και σας είπα, είναι κάτι το που ουσιαστικά θα δούμε μήπως το προκαλέσουμε να μελετηθεί. Γιατί το πρόβλημα, κυρία Κυριακή, εδώ είναι το εξής, ότι εσείς πολύ ωραία θα κάνετε και θα γνωμοτίζετε, όπως και πολλές φορές και του περιβάλλοντος η Επιτροπή, αρνητικά, ωραία. Είναι όμως γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Δεν έχετε τη δύναμη αυτή και είναι απορίας άξιο, όπως δεν την έχει ένα περιφερειακό συμβούλιο, αυτή τη δύναμη να αποφασίζει ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση, να το πω έτσι, μας ζητήθηκε και να γνωμοδοτήσουμε επί της περιβαλλοντικής μελέτης. Σε μια αμφισβητούμενη περιοχή, να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι δημόσια, ο Δήμος Άργους υποστηρίζει ότι είναι δημοτική. Και αν αποδειχτεί ότι είναι δημοτική, δεν πρόκειται να γίνει στον αιώνα τον άπαντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα, καλώς ή κακώς, το συζήτησα και με τις υπηρεσίες. Δεν είμαστε αρμόδιοι ως περιφέρεια εκ του νόμου, έτσι, μιλάω για την αρμοδιότητα, δεν είμαστε αρμόδιοι να αποφανθούμε ή να εξετάσουμε το διοικητικό καθεστώς. Ποιος θα μας το λύσει αυτό? Ορίστε. Ποιος θα μας το λύσει αυτό? Αυτό, ο φορέας που ζητάει τις γνωμοδοτήσεις, η αποκεντρωμένη, που λαμβάνει όλες τις γνωμοδοτήσεις από όλους τους φορείς, θα κρίνει και ανάλογα θα δώσει την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μας αφήνει διάφορους. Το βάζουμε κι εμείς σαν ένα ζήτημα, σαν μια επισήμανση, ας πούμε, ότι αυτό θα πρέπει να λυθεί σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Βέβαια, δεν μπορούμε επίσης να μην λάβουμε υπόψη ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες. Βέβαια. Και από ό,τι ενημερώθηκα, ήδη χθες στη Λαϊκή Συνέλευση, ήδη αυτοί που χρησιμοποιούν την περιοχή, νομίζω συγκεντρώθηκαν και το. Ναι, ήμασταν εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι. Θα το δούμε. Ήμουν και εγώ έχθες εκεί. Ναι. Δηλαδή, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει πρώτα μια συζήτηση για να μην φύγονται, όπως εσύ είπα, οι παραγωγικές μονάδες και να μην προσβάλλεται το περιβάλλον. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Ήταν ο λόγος λοιπόν που εισηγήθηκα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι ένα τέτοιο θέμα δεν είναι στα επίπεδα της Επιτροπής. Πρέπει να πάρει θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πολιτική θέση. Γιατί αν το δούμε καθαρά περιβαλλοντική βάση νομοθεσίας, είχαμε θετικές εισηγήσεις και πολύ σωστά. Βάση αυτών μπορεί η νομοθεσία. Υπάρχουν κάποιες απορίες εκεί και από το χωριό, να σας μεταφέρω. Ρωτάνε από το χωριό, το Κωνσταράζι, αν πριν 1,5 χρόνο, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, το ελληνικό κράτος νίκιασε στη συγκεκριμένη εταιρεία τον χώρο για τα φωτοβολταϊκό. Ή αν γνωρίζετε, αν και το Δασαρχείο, η Γεωργική Υπηρεσία έδωσε το OK στην ΡΑΕ. Σε αυτά τα δύο μπορείτε να μας πείτε κάτι. Δεν έχω μπει στη διαδικασία, σας είπα, όσον αφορά το διοικητικό καθεστώς, ενδελεχώς να το ψάξω. Δηλαδή, πιο πολύ με ενδιαφέρει το πολιτικό θέμα και εφόσον φυσικά έχει κάνει το εξώδικο ο Δήμος Άργους Οριστικού, φυσικά θέλουμε να εξεταστεί νομικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες, δεν έχω προσωπικά ψάξει το ιστορικό όσον αφορά το διοικητικό. Τώρα, τι θα αποφασίσει απόψε το Περιφερειακό, κύριε Κυριακή? Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει δώσει ουσιαστικά σαν εισήγηση είναι η απόφασή της για την παραπομπή των θεμάτων και ταυτόχρονα διατυπώνει την αρνητική της θέση για αυτά τα θέματα.
Θεωρώ, γιατί και αυτό ήταν ομόφωνα. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν ναι. εκπρόσωποι των παρατάξεων μέσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Οπότε αυτά είναι τώρα το συμπέρασμα είναι δικό σας. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να ξέρω πώς θα αποφασίσουν. Ωραία. Για όσοι ενδιαφέρονται πάντως, οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου μεταδίδονται και απευθείας από ακριβώς. το διαδίκτυο. Ναι, οπότε ναι. θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς τι θα συζητηθεί και τι θα αποφασιστεί εκεί. Και πώς αυτή την απόφαση θα μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε στην απορία των γεγονότων. Σας ευχαριστούμε πάντως, πάρα πολύ. Ως πολιτική αρχή είναι δεδομένη η αρνητική μας τάση με τους όρους όπως σας τους ανέλησα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ μαζί κύριε Νατσούλη. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.